Γεια σας! Είμαι η Έλληνα και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα βίντεο από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα θα σας δείξω πώς δοκιμάζω καινούργια αρώματα για να ελέγξω τη συμπεριφορά τους ως προς το ίχνος. Αυτή είναι μια πρακτική που καλό είναι να υιοθετήσετε. Επειδή δυστυχώς τα καταστήματα που εμπορεύονται πρώτες ύλες καλλιντικών και σαπωνοποιίας δεν παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των αρωματικών ελαίων στα σαπούνια ψυχρής μεθόδου. Έτσι μπορεί να δουλέψετε με ένα άρωμα που λέει στην περιγραφή ότι δεν επιταχύνει το ίχνος και να καταλήξετε με το σαπούνι σας πέτρα πριν καν προλάβετε να το βάλετε στο καλούπι σας. Για να σας δώσω ένα σχετικό παράδειγμα, πρόσφατα αγόρασα 14 αρωματικά έλαια. Ευτυχώς το κατάστημα από το οποίο τα αγόρασα σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις πολύ μικρές ποσότητες προς 1 ευρώ την καθεμία για να τα δοκιμάσεις, οπότε δεν ξεπαραδιάστηκα. Τα αρώματα που διάλεξα έγραφε στο site ότι δεν επιταχύνουν το ίχνος και δεν αποχρωματίζουν το σαπούνι. Από τα 14 αρώματα που δοκίμασα, τα 5 μου έκαναν τη σαπουνόμαζα στόκο, σαν αυτό εδώ. Τα 2 έφτασαν πολύ γρήγορα σε ίχνος και μάλιστα το 1, ενώ έλεγε ότι δεν αποχρωματίζει τη σαπουνόμαζα, την έκανε καφέ. Άλλα 4 συμπεριφέρθηκαν σχετικά καλά, δηλαδή επιτάχυναν το ίχνος αλλά όχι τραγικά, και μόνο 3 ήταν άψογα στη συμπεριφορά τους. Αντιλαμβάνεστε επομένως πόσο σημαντικό είναι να δοκιμάζουμε τα αρώματα πριν τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί το πραγματικό ποσοστό των αρωματικών ελαίων που συμπεριφέρονται καλά στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου είναι πάρα πολύ μικρό. Στο σημερινό βίντεο θα χρησιμοποιήσω ένα άρωμα από κάθε ομάδα που σας περιέγραψα, φτιάχνοντας 4 δοκιμαστικά σαπούνια για να δείτε αυτές τις διαφορές στο ίχνος. Θα σας δείξω πώς υπολογίζω την συνταγή μου όταν κάνω δοκιμές, ώστε να μπορείτε κι εσείς να πραγματοποιήσετε τις δικές σας. Πρώτα, επιλέγω πόσα διαφορετικά σαπούνια θα φτιάξω. Έχω παρατηρήσει ότι καλύτερο είναι να φτιάχνω 5 ή 6 τη φορά. Η δάλωση σαπουνόμαζά μου μπορεί να πήξει πριν προλάβω να δοκιμάσω όλα τα αρώματα και να πάρω ψευδή αποτελέσματα. Για τη δοκιμή, επιλέξτε τη συνταγή που χρησιμοποιείτε συνήθως και της οποίας γνωρίζετε πολύ καλά τη συμπεριφορά. Χρησιμοποιήστε καλούπι που βγάζει μεμονωμένα σαπούνια. Για τις δοκιμές μου συνήθως χρησιμοποιώ αυτό το καλούπι. Η κάθε κιλότητα χωράει 100 γραμμάρια σαπουνόμαζα. Δηλαδή, για να φτιάξω τα 4 σαπούνια του βίντεο, υπολόγισα τη σαπουνόμαζά μου να είναι συνολικά 400 γραμμάρια. Επίσης, στη συνταγή μου υπολόγισα το άρωμα σαν να την αρωμάτιζα μόνο με ένα από τα 4 αρωματικά έλαια. Με αυτά τα δεδομένα, η συνταγή που χρησιμοποίησα ήταν η εξής. Αυτή η συνταγή που σας δίνω είναι ύπουλη. Γιατί? Επειδή το λάδι τζοτζόμπα περιέχει εκτός των άλλων και εστέρες, θεωρείται δηλαδή υγρό κερί και μπορεί να επιταχύνει το ίχνος, ειδικά σε συνδυασμό με κάποια αρώματα. Δεν την προτείνω αν θέλετε να κάνετε σχέδια σε σαπούνι. Την χρησιμοποιώ όμως εδώ για να δω τι μπορεί να πάει στραβά με άρωμα που ξέρω ότι συμπεριφέρεται καλά και πόσο χάλια ακόμα μπορεί να πάει με άρωμα που γνωρίζω ότι δεν συμπεριφέρεται καλά. Για τη διευκόλυνσή μας, τα αρώματα που χρησιμοποίησα τα αποκαλώ κακό, μέτριο, καλό, άψογο. Η συνταγή που σας γράφω μεταφράζεται σε γραμμάρια ως εξής. Όλα αυτά μας κάνουν 400,1 γραμμάρια. Μετά από λίγο ανακάτεμα ώστε να ομογενοποιηθούν τα λάδια με το διάλειμμα της σόδας και ποτάσας, ήμουν έτοιμη να χωρίσω τη σαπουνόμαζα. Η σαπουνόμαζα χωρίς τα αρώματα ζύγιζε περίπου 387 γραμμάρια. Τη χώρισα σε 4 ίσα μέρη και σε κάθε τέταρτο θα έβαζα από ένα άρωμα. Τα 13,5 γραμμάρια άρωμα δια 4 μου δίναν περίπου 3,4 γραμμάρια. Για να μην αδικήσω τα αρώματα με την κακή συμπεριφορά, θα τα δοκίμαζα πρώτα. Το λεγόμενο κακό άρωμα, όταν το πρωτοδοκίμασα, ήταν τόσο κακό που η σαπουνόμαζα δεν έβγαινε ούτε με κουτάλι. Αναγκάστηκα να την βγάλω από το δοχείο με τα χέρια. Με την ύπουλη συνταγή όμως δεν έγινε στόκος, αλλά έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Εμφάνισε ριζάκι και σαν να μην έφτανε αυτό, μου διαχώρισε και τις φάσεις. Για να σας εξηγήσω σε τι οφείλεται το ριζάκι, θα σας ζαλίσω με λίγο χημεία πρώτα.
Μη φοβάστε, θα το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Τα φυτικά έλαια και βούτυρα περιέχουν τριγλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα και διάφορες ουσίες που δεν σαπωνοποιούνται, που είναι κυρίως στερόλες και βιταμίνες. Τα τριγλυκερίδια αποτελούνται από τρία μόρια λιπαρών οξέων δεμένα με ένα μόριο γλυκερόλης ή αλλιώς γλυκερίνης. Φανταστείτε το τριγλυκερίδιο σαν ένα χέρι, με τη γλυκερίνη να είναι η παλάμη και τα λιπαρά οξέα να είναι τα δάχτυλα. Όταν λοιπόν ανακατεύουμε τα λάδια μας με το διάλειμμα της καυστικής σόδας ή ποτάσας, κάθε μόριο σόδας ή ποτάσας πλησιάζει το τριγλυκερίδιο και κόβει ένα-ένα τα δάχτυλα. Και αυτό είναι το πρώτο στάδιο της σαπωνοποίησης. Αφού λοιπόν το μόριο ποτάσας ή σόδας αποκόψει το λιπαρό οξύ από το τριγλυκερίδιο, αντιδρά μαζί του σχηματίζοντας ένα αλάτι λιπαρού οξέως και ένα μόριο νερού. Αυτό το αλάτι στη χημεία λέγεται σαπούνι και η διαδικασία λέγεται σαπωνοποίηση. Σε αυτή τη φάση είναι που αρχίζει το μείγμα μας να εμφανίζει το λεγόμενο ίχνος. Το ίχνος μας δείχνει ότι έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τα πρώτα άλατα λιπαρών οξέων. Μόλις κοπούν όλα τα δάχτυλα, μένει μόνη της η γλυκερίνη. Υπάρχει συγκεκριμένη σειρά με την οποία κόβονται τα δάχτυλα. Βερμανία με τα δάχτυλα. Με την οποία κόβονται τα λιπαρά οξέα. Πρώτα κόβονται τα κορεσμένα λιπαρά οξέα. Κατά σειρά πρώτο το στεατικό οξύ, μετά το παλμητικό, μετά το μυριστικό και μετά το λαυρικό. Και μετά κόβονται τα ακόρεστα. Γι' αυτό το λόγο συνταγές με βούτυρα φτάνουν πιο γρήγορα σε ίχνος. Σας θυμίζω ότι τα βούτυρα έχουν μεγάλο ποσοστό κορεσμένων λιπαρών οξέων. Γι' αυτό το λόγο και η υπερλίπανση αποτελείται κυρίως από τριγλυκερίδια ελαϊκού οξέως ή ελεύθερο ελαϊκό οξύ. Αν λοιπόν κρατάτε κάποιο συγκεκριμένο λάδι ή βούτυρο για να το χρησιμοποιήσετε ως υπερλίπανση στο τέλος, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά ό,τι και να κάνετε, κυρίως ελαϊκό οξύ θα περιέχει. Άρα δεν έχει κανένα νόημα στο σαπούνι ψυχρής μεθόδου να κρατάτε την υπερλίπανση για να τη ρίξετε στο ίχνος. Αφού ολοκληρωθεί η σαπωνοποίηση, μέσα στην πάρα του σαπουνιού περιέχονται άλατα λιπαρών οξέων, το σαπούνι δηλαδή που λέμε στη χημεία, η γλυκερίνη χωρίς τα δαχτυλάκια της, ασαπωνοποιητές ουσίες και νερό. Αν έχουμε κάνει υπερλίπανση, η μπάρα μας έχει και λίγα λάδια μέσα. Όλα αυτά συνυπάρχουν σε ένα περίεργο μείγμα στερής και υγρής μορφής, αλλά σε μοριακό επίπεδο. Τα άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους μεταξύ τους, οι οποίοι περιβάλλονται από υγρές ουσίες, όπως είναι το νερό, η γλυκερίνη και η υπερλίπανση. Για να καταλάβετε πώς είναι αυτό, φανταστείτε ένα σφουγγάρι που μόλις το έχουμε βρέξει. Δεν θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι υγρό. Παρ' όλα αυτά, έχει πάρα πολύ νερό μέσα του. Κάπως έτσι είναι και το φρέσκο σαπούνι. Η κρυσταλλική δομή παίρνει καιρό να σχηματιστεί. Τις πρώτες μέρες που έχουμε φτιάξει το σαπούνι μας, τα άλατα των λιπαρών οξέων είναι στην πλειοψηφία τους διαλυμένα μέσα στο νερό που βρίσκεται στο σαπούνι μας. Όσο περνάει ο καιρός και το νερό εξατμίζεται, τα άλατα σχηματίζουν αυτούς τους κρυστάλλους που είπαμε. Οι κρύσταλλοι είναι που ευθύνονται για τον αφρό που κάνει το σαπούνι. Γι' αυτό και ένα φρέσκο φτιαγμένο σαπούνι δεν αφρίζει καλά και γι' αυτό το λόγο αφήνουμε το σαπούνι να οριμάσει, είτε είναι ψυχρής μεθόδου είτε είναι θερμής. Η ορίμανση δεν έχει να κάνει μόνο με την εξάτμιση του νερού, αλλά και με τον σχηματισμό αυτών των κρυστάλλων. Δεν εξατμίζεται ποτέ όλο το νερό της συνταγής που έχουμε μέσα στο σαπούνι, γιατί κάποια στιγμή η υγρασία στο σαπούνι έρχεται σε ισορροπία με την υγρασία του περιβάλλοντος. Για να έλθει σε αυτή την ισορροπία, πρέπει να περάσουν περίπου 2 μήνες. Τότε είναι που λέμε ότι το σαπούνι μας είναι έτοιμο προς χρήση. Ο σχηματισμός όμως της κρυσταλλικής δομής συνεχίζει να πραγματοποιείται. Η σειρά με την οποία κρυσταλώνονται τα άλατα λιπαρών οξέων είναι ίδια με τη σειρά με την οποία σαπωνοποιούνται τα αντίστοιχα λιπαρά οξέα. Δηλαδή κρυσταλλοποιείται πρώτα το αλάτι του στεατικού οξέως, μετά του παλμητικού, μετά του μυριστικού, μπλα μπλα μπλα, και τελευταία τα άλατα του ελαϊκού, λινελαϊκού και λινολενικού οξέως. Γι' αυτό ίσως έχετε ακούσει ότι τα σαπούνια ελαιολάδου αργούν να οριμάσουν. Είναι γιατί αργεί πολύ να σχηματιστεί η κρυσταλλική δομή του ελαϊκού οξέως που περιέχουν. Αν δεν ήμασταν τόσο ανυπόμονοι, καλό θα ήταν να αφήναμε όλα τα σαπούνια να οριμάσουν για ένα χρόνο. Συμβιβαζόμαστε όμως με το δίμηνο, ειδικά αν χρησιμοποιούμε θέρια έλαια ή αρώματα, γιατί εξασθενούν γρήγορα. Θα μας πεις επιτέλους τι είναι αυτό το ριζάκι? Τα αρώματα και τα αιθέρια έλαια που επιταχύνουν το ίχνος περιέχουν ορισμένους εστέρες οι οποίοι αντιδρούν αμέσως με την καυστική σόδα ή την καυστική ποτάσα, αφήνοντας τα λιπαρά οξέα των λαδιών στην απέξω. Μάλιστα, αν η θερμοκρασία στην οποία δουλεύουμε είναι χαμηλότερη των 50 βαθμών Κελσίου, τότε τα κορεσμένα λιπαρά οξέα που δεν πρόλαβαν να σαπωνοποιηθούν αρχίζουν και στερεοποιούνται. Τα δε ακόρεστα λιπαρά οξέα που επίσης δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν παραμένουν σε υγρή μορφή και έτσι η
σαπουνόμαζα γίνεται ένα μείγμα από σαπούνι και στερεοποιημένα κορεσμένα λιπαρά οξέα, το ριζάκι, που κολυμπούν μέσα σε λάδι. Αν είμαστε τυχεροί, το λάδι αυτό θα απορροφηθεί σιγά σιγά μέσα σε 2-24 ώρα το πολύ. Αν όχι, έχουμε άλλη μια ευκαιρία να το σώσουμε με τη βοήθεια της θερμής μεθόδου. Έχω φτιάξει και σχετικό βίντεο που δείχνω πώς γίνεται αυτό. Σε γενικές γραμμές πάντως, καλό είναι να μην μας συμβαίνει αυτό. Για τα δικά μου δεδομένα, μια τέτοια παρτίδα τη θεωρώ αποτυχημένη. Και αν τελικά αποφασίσω να την κρατήσω, τότε μόνο για προσωπική χρήση. Το συγκεκριμένο άρωμα συνεπώς απορρίπτεται διαπαντός για τη χρήση σε σαπούνι ψυχρής μεθόδου. Το επόμενο, το μέτριο, έφτασε σε ίχνος πολύ γρήγορα, όπως άλλωστε αναμενόταν. Ευτυχώς δεν έκανε ριζάκι. Το καλό και το άψογο επίσης δούλεψαν όπως το περίμενα. Πώς όμως μπορούμε να κρίνουμε με ασφάλεια την συμπεριφορά των αρωμάτων όταν οι διαφορές τους στο ίχνος δεν είναι και τόσο διακριτές? Πολύ απλά με την αναμονή. Για τις επόμενες 2 ώρες εξέταζα τις σαπουνόμαζες κάθε 15 λεπτά για να δω πότε θα σφίξουν, δηλαδή να πήξουν τόσο ώστε αν ήθελα να κάνω σχέδια να μην ρέουν. Όπως το φανταζόμουν, η σαπουνόμαζα με το μέτριο άρωμα έσφιξε στο πρώτο μισάωρο και στα 45 λεπτά ήταν ήδη στερεοποιημένη. Αυτή με το καλό έπηξε πολύ στα 45 λεπτά και αυτή με το άψογο κράτησε τουλάχιστον μία ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι όποτε θέλω να δουλέψω περίπλοκα και χρονοβόρα σχέδια, το άψογο άρωμα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσω. Για μονόχρωμα σαπούνια μπορώ να κάνω δουλειά και με το καλό άρωμα. Το μέτριο άρωμα θα φοβόμουν να το χρησιμοποιήσω γενικά, γιατί σε συνταγή με μεγάλο ποσοστό βουτύρων θα ήταν αναξιόπιστο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δοκιμάζω κάθε νέο άρωμα πριν το χρησιμοποιήσω σε κανονική συνταγή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.